τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Είναι αδύσκολο σκηνικό όλη αυτή την περίοδο για όλη τη χώρα και φυσικά για όλο τον πλανήτη. Η πραγματικότητα είναι ότι η πανδημία συνεχίζει να επιμένει με τη μία ή την άλλη της μορφή, με τις μεταλλάξεις, και βλέπουμε ότι και περιοχές που είχαν καταφέρει πολλά. Έτσι, μην το ξεχνάμε ότι η περιοχή της Αχαΐας ήταν από τις πρώτες που είχαν χτυπηθεί από τον κορονοϊό και ήδη οι πολίτες είχαν δώσει το δικό τους δείγμα γραφής με τη συμπεριφορά τους. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να ξαναμπαίνουν στο κόκκινο. Πώς ήταν αυτή η πρώτη μέρα ενός πιο σκληρού lockdown, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ενός lockdown που θύμισε κάτι από τον περασμένο Μάρτιο? Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μας χαροποιεί. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας γυρίζει αρκετά πίσω στο Μάρτιο, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε. Σε κάθε περίπτωση έχω την πεποίθηση και από αυτά που βλέπω και από τον τρόπο που βλέπω τους συμπολίτες μας, νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί άπαντες εδώ και καιρό φυσικά την σοβαρότητα της κατάστασης. Νομίζω ότι αυτό που ζούμε σήμερα και οι συνέπειες της εξάπλωσης του επιδημιολογικού φορτίου έχουν να κάνουν περισσότερο με το γεγονός ότι μιλάμε για το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού, το οποίο έχει αυτή την αυξητική τάση στη μετάδοση. Έχω την αίσθηση ότι θα ανταπεξέλθουμε πολύ σωστά, έτσι όπως ανταπεξήλθαμε και στο πρώτο κύμα του κορονοϊού. Όμως εδώ θα πρέπει να θυμόμαστε, και εδώ καταλαβαίνουμε όλοι, και την κόπωση της ίδιας της κοινωνίας, και εγώ ομιλών δηλαδή ένας από αυτούς είμαι, που πλέον μέσα μας όλοι δίνουμε τη μάχη του πόσο ακόμα να αντέξω. Πρέπει όμως να αντέξουμε όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον, για να μπορέσουμε να κάποια στιγμή να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε όλο αυτό το οποίο ζούμε, το δυσάρεστο έτσι συμβάν, δυσάρεστη κατάσταση, ως παρελθόν. Νομίζω ότι είμαστε στο τέλος αυτής της πορείας. Θέλω πραγματικά, και εδώ συντάσσομαι απόλυτα έτσι και με την παραλλάσσοντας αυτό που είπε ο κ. Μόσχελος πριν από λίγες ημέρες, πιστεύω ότι πρέπει να επενδύσουμε στην ελπίδα και όχι στην τρομοκρατία και τον φόβο. Θέλω να ξέρω ότι η κοινωνία μας γνωρίζει ποιος είναι ο κίνδυνος πλέον, μετά από τόσο καιρό αυτών των μέτρων τα οποία βιώνει. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ταυτόχρονα ότι η επιστήμη έχει κάνει αυτό που πρέπει, και πλέον έχουμε το εμβόλιο, το οποίο συνεχίζει και θα συνεχίσει να μας δίνει αυτό το φως στο τούνελ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της πορείας και πρέπει να σφίξουμε τα δόντια για να καταφέρουμε να βγούμε πλέον στο ξέφωτο. Πολύ σωστά κάνετε και το επισημαίνετε. Οι πολίτες πρέπει να επιδείξουν και αυτήν τη λεγόμενη ατομική και κοινωνική ευθύνη, ιδιαίτερα τώρα προς το τέλος, και να μην ξεχνάμε ότι έχει εξελιχθεί πολύ σημαντικά και η διαδικασία του εμβολιασμού, στην οποία όλοι πρέπει να στηριχθούμε. Νομίζω ότι τα μηνύματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Άλλωστε, και οι Δήμοι και ο ΔΗ πραγματοποιούν τακτικούς πλέον δειγματοληπτικούς ελέγχους στην περιοχή και έχουν συντονίσει και τις δράσεις τους πιο συγκεκριμένα, θα λέει κανείς, προκειμένου να δουν. Η συνεργασία μας και της περιφέρειας και με την έκτη υγειονομική περιφέρεια και με τους συναρμόδιους φορείς, τους Δήμους, ακόμα και την ελληνική αστυνομία, μέχρι σήμερα είναι αγαστή και έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια περίπτωση η οποία υπήρξε κάποια δυσλειτουργία η οποία να δημιούργησε πρόβλημα. Αντιθέτως, παρεμβαίνουμε όπου και όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Είδαμε, εγώ θα πω ακαριαία αντανακλαστικά στη περίπτωση αυτή, έτσι όπως την αναφέρετε. Ακαριαία αντανακλαστικά και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έδειξε στη στήριξη των επιχειρήσεων. Όπως παράλληλα, ακαριαία αντανακλαστικά έδειξε και στα θέματα διαφάνειας. Σας είδαμε χθες να καταθέτετε μια μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Εφετών. Γιατί φτάσατε σε αυτό το σημείο? Επιμένω ότι έχετε δείξει ότι είσαστε άτεγκτος στα θέματα διαφάνειας. Θα σας πω. Είναι πολύ απλό. Ξέρετε, έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου καταρχάς και μετά στις πολιτικές μου πρωτοβουλίες ή στις διοικητικές μου πρωτοβουλίες, ότι έχω ξεχωρίσει την πολιτική αντιπαράθεση με το θεσμικό μου ρόλο. Είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα παρεξηγηθεί από το αν ακούσει στο δημόσιο διάλογο μια κατηγορία που έχει να κάνει από αντιπάλους πολιτικούς ή όχι, οι οποίοι θα κρίνουν επιλογές ή πολιτικές. Αυτό νομίζω όλοι όσοι συμμετέχουν στην πολιτική πρέπει να έχουν το στομάχι και την οριμότητα να τα αποδέχονται. Όμως ταυτόχρονα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ασκεί δημόσια διοίκηση να νιώθει ότι συμμετέχει σε έναν θεσμό ο οποίος δεν διέπεται από πλήρη διαφάνεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν ξέρετε, η εμπιστοσύνη σε αρχές και αξίες όπως είναι η αξιοκρατία ή η διαφάνεια ή η νομιμότητα,
Αν αυτά καταρρεύσουν, καταραίει η οικονομική και η κοινωνική μας ζωή. Έτσι λοιπόν, συνήθως, και το έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου, όποτε υπάρχουν δύσκολες συνθήκες, όπως αυτή που περνάμε τώρα τον τελευταίο καιρό, είναι έφορο το έδαφος να υπάρξουν φωνές οι οποίες με όπλο τους στη λάστη γίνονται φωνές διχόνιας, γίνονται φωνές οι οποίες κατατείνουν μόνο και μόνο στο να δημιουργήσουν ένα κλίμα καχυποψίας και φυσικά ανισορροπίας της κοινωνικής ειρήνης. Είναι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι κυρίως σε περιόδους τέτοιας κρίσης, όπου οι ικανότητες του κόσμου και της κοινωνίας μας να ανέχεται πράγματα είναι πολύ περιορισμένες. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να παίζει με την πραγματική και δικαιολογημένη σε πολλές περιπτώσεις λόγω των συνθήκων αγανάκτηση του κόσμου για να κάνει ό,τι είδους σπέκουλα θέλει. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θα πρέπει ως θεσμός και όχι ως φυσικό πρόσωπο, γιατί σας είπα δεν το έκανα για να προστατεύσω τον εαυτό μου, το έκανα για να προστατεύσω την διαδικασία της δημόσιας διοίκησης, για την οποία είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι διέπεται από τις αρχές και τις αξίες που σας περιέγραψα. Γι' αυτό και δεν κατέθεσα μήνυση, κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά ακριβώς για να δώσω το δικαίωμα στη δικαιοσύνη να ελέγξει ακόμα και τον αναφέρονται. Πολύ σωστό αυτό που κάνατε και νομίζω ότι πρέπει να ελέγξει και μιλάμε για τη διαδικασία του προγράμματος στήριξη των επιχειρήσεων όπου είχαν γραφεί και υποθεί διάφορα. Νομίζω είναι μια πρακτική η οποία ξεκαθαρίζει στον απόλυτο βαθμό τα πράγματα και ήταν και καθήκον και δικό σας, η προάσπιση και της διαφάνειας και της αξιοπρέπειας, να το πω έτσι, και των θεσμών. Της αξιοπρέπειας, όχι της δική μου. Είμαι ο τελευταίος που έχει. Των θεσμών. Είναι των θεσμών η αξιοπρέπεια.